Τι έφτεξε και η Ελλάδα, μια ιστορική ευρωπαϊκή χώρα με πανάρχιο πολιτισμό, πρικισμένη από τη φύση, οδηγήθηκε σε εκρηκτικά ελλείμματα, υπερχρέωση, ουσιαστική χρεοκοπία και στη συνέχεια σε κηδημονία από τους δανειστές της και σε μνημονιακές συμφωνίες εσωτερικής υποτίμησης, φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. Εμείς που υπογράφουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, την πρόταση σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των σκανδάλων στον χώρο της υγείας, υποστηρίζουμε, κυρία Σημακοπούλου, δεν σας βλέπω τώρα εδώ, η συγγένεια της Νέας Δημοκρατίας, ότι στις βασικές αιτίες για τα απίθανα ελλείμματα της εθνικής οικονομίας, για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό, καθώς και για την επακόλουθη υγειονομική τραγωδία και για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ, βρίσκεται η πρωτοφωνής διαπλοκή, διαφθορά, προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων. Βρίσκεται το μεγάλο φαγοπότι στο χώρο της υγείας, η αθλειότητα της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν αδικαιολόγητη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης επί πάρα πολλά χρόνια, προκλητική στο διάστημα που εξετάζουμε σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 700 ευρώ κατά κεφαλή έφτασε η φαρμακευτική δαπάνη το 2009 στην Ελλάδα, 270 μέσος κοινωνικός όρος. Σημειώνουμε ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έφτασε στα 5,3 δις το 2009 και συνεχίζει και τα άλλα χρόνια. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, η δαπάνη από τις τσέπες των πολιτών, εκτοξεύθηκε στο διάστημα που ερευνούμε στα 1,3 έως 1,4 δις ευρώ περίπου και η συνολική φαρμακευτική δαπάνη στα 6,346 δις ευρώ το 2009. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν ακόμη ξεζούμισμα του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, τεράστιες υπερτιμολογίες υγειονομικού υλικού, βηματοδοτών, φαρμάκων, εμβολίων, καμερών ανίχνευσης γρήπης, βιοιατρικού εξοπλισμού, υλικών αρθροπλαστικής και αγιοπλαστικής, αιμοστατικών γαζών. Αποκαλύπτουν γενικευμένες συναλλαγές, υπέρογγες μίζες, φουσκωμένα φακελάκια. Αποκαλύπτουν την κατασπατάληση δημοσίων πόρων, τη λαϊλάτιση του δημοσίου χρήματος, την αμαρτωλή συμπεριφορά γιατρών, φαρμακοποιών, κρατικών λειτουργών. Δεν τα υποστηρίζουμε μόνο εμείς αυτά. Η επερώτηση των βουλευτών του Ποταμιού, που συζητήθηκε στη Βουλή την 22 Γενάρη του 2016, διαπιστώνει τη διαχρονική απροθυμία των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων Ουδού Πασόκ να συγκροστούν με ομάδες πίεσης και συμφέροντα που λιμένονται χρόνια το χώρο της υγείας, να πατάξουν τις παθογένειες, τις συναλλαγές, τη διαφθορά. Όμως και στις αναλύσεις πολλών ερευνητών για την υπερχρέωση της Ελλάδας, ακόμη και στις διαχρονικές τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, π.χ. του κ. Σούρλα, ακόμη και της κυρίας Μπακογιάννη όταν αυτονομήθηκε, καθώς και του Πασόκ, π.χ. του πρώην Υπουργού Υγείας κύριο Αλέκου Παπαδόπουλου περί Πυράνχας και του κύριου Ηλία Μόσολου για κερδοσκοπία και αντιδιοντολογική συνταγογράφηση στα ασφαλιστικά ταμεία, επισημαίνονται σημαντικές πλευρές των σκανδάλων που δεν δικαιολογούν τα τωρινά φλιναφήματα του κειμένου της Νέας Δημοκρατίας περί πολιτικού αντιπερισπασμού της κυβέρνησης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό καθήκον όλων μας να πέσει άπλετο φως στο καθεστώς που εξέθρεψε τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος και σε όλες τις υποθέσεις που συγκροτούν το πάζλο το σκανδάλο στην υγεία, προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις απονομής δικαιοσύνης σε όσους αποδεδειγμένα καταχράστηκαν εξουσία και δημόσιο χρήμα. Το κεντρικό όμως καθήκον μας είναι να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τη μεγάλη προσπάθεια συνολικής εξυγίανσης στον χώρο της υγείας, χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, στρατηγικής οργάνωσης ολοκληρωμένου, ποιοτικού, αποτελεσματικού και δωρεάν δημόσιου συστήματος υγείας. Τα σκάνδαλα που διερευνούμε δεν είναι μόνο αυτά που έγιναν μέχρι τώρα πασιφανή, όπως εκείνα του Κελπνό, της Νοβάρτης, του Ερίκος Ντινάν, της Δεπουή, της Ζήμενης, αλλά και πολλά άλλα. Είναι κυριολεξία μια εγκληματική αντικοινωνική συμπεριφορά, ένα ιδιωτικό πάρτι των Πυράνχας, κύριε Σημίτη, και όχι της κοινωνίας, που φούσκωνε τις κρατικές δαπάνες. Στην περίπτωση της Νοβάρτης, δεν θα το αναλύσω το ζήτημα γιατί ασχολήθηκαν και κυρίως ο κύριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος αρκετά με αυτό, φαίνεται
ότι η έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα στα χρόνια της Κρεπάλης, καθώς και η πρακτική της δωροδοκίας, δεν αφορούσε μόνο την Νοβάρτης, αλλά και πολλές άλλες φαρμακευτικές εταιρείες. Κλείνω με το εξής. Ρωτάτε γιατί διερεύνηση μέχρι το 2015. Απλά γιατί μέχρι τότε, αντί για προοδευτικό εξυγχρονισμό, επανίδρυση του κράτους, σύγκρουση με τους νταβατζίδες, υπήρξε ασυδοσία προς τα πυράνχας, αδιαφορία για την κακοδιαχείριση, ασίδωτη εμπορευματοποίηση, διάχυτη ανομία στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, ανορθολογική ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών και κυρίως συνωμοσία σιωπής για όλα τα σκάνδαλα, τα στοιχεία, το προανακριτικό υλικό, τις καταγγελίες, τις εκθέσεις του κυρίου Ρακετζή και του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας. Ο πολιτικός λόγος αφορά ότι μετά τις εκλογές του 2015 προέκυψε μια κυβέρνηση μηδενικής ανοχής στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Αν έχετε διαφορετική εικόνα, θα ακούσουμε προσεκτικά και θα διερευνήσουμε και τα δεδομένα που θα παρουσιάσετε. Εμείς πάντως θα αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα του συνολικού έργου της Εξεταστικής Επιτροπής για να εξοικονομήσουμε πολύτιμους πόρους για τις ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για το νέο έκπιτο ΕΟΠΗ, για το νέο σύστημα προμηθειών, για τη νέα φαρμακευτική πολιτική, για τη διοντολογική ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τελικά για να ανασυγκροτήσουμε αυτή τη χώρα, καθήκον το οποίο αναλάβαμε και με τη νέα λαϊκή εντολή, για την οποία θα απολογηθούμε στις εκλογές του 2019, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.